Γιατί δεν ξέρουμε όταν αμαρτάνουμε, αν θα μας δοθεί ευκαιρία να μετανοήσουμε για να πάμε στον Παράδεισο. Ωραίο αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και μικρού μήκους ταινία. Η αμαρτία είναι ασφαλέστερη οδός για τον Παράδεισο. Πλάκα έχει. Ίσως εννοεί ότι άμα αμαρτήσεις, άρα θα μετανοήσεις, θα ταπεινωθείς και θα πας και στον Παράδεισο. Αλλά έτσι όπως το έχει διατυπώσει, γι' αυτό έχει χιούμορ, είναι σαν να ρωτάει, δεν μπορείς να σωθείς, δεν μπορείς να πας στον Παράδεισο αν δεν αμαρτήσεις. Αλλά αν είναι έτσι, τότε ούτε η Παναγία θα έπρεπε να είναι στον Παράδεισο αφού δεν αμάρτησε, ούτε ο Χριστός θα έπρεπε να είναι στον Παράδεισο αφού δεν αμάρτησε. Δεν είναι λοιπόν η αμαρτία η ασφαλέστερη οδός για τον Παράδεισο. Τίποτα δεν είναι η αμαρτία αν εσύ δεν μετανοείς. Εάν εσύ δεν λυπάσαι που λυπείς τον Χριστό. Στο χέρι σου είναι να μην αμαρτήσεις και να πας στον Παράδεισο, αλλά και αν αμαρτήσεις, στο χέρι σου είναι να κλάψεις γι' αυτό και να πας στον Παράδεισο. Που σημαίνει ότι αν η αμαρτία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κλαίμε, κάθε άλλο παρακαλώ είναι για να μας στείλει στο Παράδεισο. Θα αγωνιστούμε λοιπόν να πάμε στο Παράδεισο καλλιεργώντας αρετές και όχι δια της αμαρτίας. Γιατί δεν ξέρουμε όταν αμαρτάνουμε αν θα μας δοθεί ευκαιρία να μετανοήσουμε για να πάμε στο Παράδεισο. Γιατί μπορεί να πεθάνουμε απάνω στην αμαρτία και να μην είναι καθόλου η ασφαλέστερη οδός για τον Παράδεισο.